και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Η 19η Μαΐου είναι πραγματικά μια σημαντική ημερομηνία, μια ημερομηνία ορόσημο, ιδίως για εμάς που είμαστε πρόσφυγες, αλλά και για όλο τον ελληνισμό, θα έλεγα. Και σαφώς ο Δήμος Κοζάνης έχει κάθε διάθεση να τιμήσει αυτή την ημερομηνία και τα όσα αυτή συμβολίζει. Θεωρήσαμε όμως ότι στην παρούσα φάση η πρόταση που κατατέθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έτσι, και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, τώρα θα έρθει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε έτσι εκ των προτέρων καμιά απόφαση. Ότι στην παρούσα φάση είναι πολύ. Δεν αποδεχτήκαμε την πρόταση τη αυξημένη λέξη να μετονομαστεί οδός Φιλίππου Β' σε οδός 19η Μαΐου. Όχι γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε την οδό 19η Μαΐου, γιατί η μετατροπή, η αλλαγή τη Φιλίππου θα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Και ξέρετε, και ο Φίλιππος, αν θέλετε, και στο κλίμα των ημερών, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο το οποίο αξίζει να τιμάται και θεωρούσαμε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέμε ότι θα συνεργαστούμε με την Εύξηνο Λέσκη Κοζάνη, να δούμε άλλον δρόμο της πόλης, ο οποίος μπορούμε να τον ονομάσουμε 19η Μαΐου. Να υπενθυμίσω εδώ ότι πριν από κάποιες μέρες και με δική μας συνεργασία με τους φορείς, με τον Μικρασιατικό Σύλλογο, προχωράμε στην κατασκευή ενός μνημείο για τον μικρασιατικό ελληνισμό που δεν υπάρχει στην πόλη. Έτσι. Αυτό θέλω το αναφέρω για να μην υπάρξει οποιαδήποτε και παρανόηση. Νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε και σε συνεργασία με τους φορείς, με τους συλλόγους, τους προσφυγικούς, να το λύσουμε το επόμενο διάστημα. Ωραία. Μια προγραμματική με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι το ίδιο τμήμα που είχε συντάξει και τη μελέτη διαλογαριασμό της περιφέρειας του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών παρουσίας εξασθενούς χρωμίου, συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό της περιοχής της Λεκάνης Αριγκιόλου, στην περιοχή του Λισπόντου. Σήμερα προχωράμε σε μια δεύτερη, έχει πάρει απόφαση ήδη η ΔΕΙΑΚ, μεταξύ Δήμου ΔΕΙΑΚ και Αριστοτελείου, με σκοπό να συνεχίσουμε την δουλειά αυτή την επιστημονική. Θα υπάρχει ένα monitoring όλης της περιοχής για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη του φαινομένου. Προκειμένου, όπως ξέρετε, έχουμε μπει και σε μια δικαστική ιστορία με τη ΔΕΗ. Έχει προσφύγει δικαστικά η ΔΕΙΑΚ και υπάρχουν αποφάσεις. Και αν δεν κατατίθεται αυτές τις μέρες η νομική οδός, ακολουθείται. Θεωρήθηκε και κρίθηκε σκόπιμο και υπηρεσιακός και επιστημονικός να γίνει μια τέτοια διαδικασία, ώστε να έχουμε καλύτερα στοιχεία για ένα φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Υπάρχουν επιστημονικά αντικρουόμενες απόψεις. Και νομίζω ότι οφείλουμε και υποχρεούμεθα να προβούμε σε αυτή την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου, ώστε να έχουμε θωρακίσει περισσότερο τα συμφέροντα της ΔΕΙΑΚ και της περιοχής. Τι πιστεύετε θα μας φέρει η καινούργια μελέτη? Εμείς θέλουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Το φαινόμενο εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και έτσι μπορεί να βγάλει διαφορετικά συμπεράσματα. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν οι επιστήμονες. Αυτό θέλουμε να διερευνήσουμε. Δεν μπορώ να προκαταβάλω τίποτα, γιατί δεν είναι ούτε η θέση μου, ούτε η φύση μου, ούτε οι ικανότητές μου. Αυτό θα το δουν οι επιστήμονες και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Άρα οι κάτοικοι συνεχίζουν να πίνουν νερό με εξασθενές χρώμα? Όχι, δεν πίνουν οι κάτοικοι νερό με εξασθενές χρώμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο. Πίνουν νερό που έρχεται από άλλες περιοχές. Και δρομολογούμε, αν θέλετε, και λύσεις ακόμα πιο λιγότερο κοστοβόρες, με ακόμα καλύτερη ποιότητα νερό τα επόμενα χρόνια, από την περιοχή της Ζωοδόχου Πηγή, που θα λύσει το πρόβλημα και όχι μόνο για την περιοχή του Σαριγκιόλου,